Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 14 Ιουνίου θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7.30 με την εκπομπή Αυτοδιοικητικά για όλη την επικαιρότητα από Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο. Τις περασμένες ημέρες, τα τελευταία 3-24 ώρες, είχαμε με αρκετά σοβαρή επικαιρότητα και ειδησιογραφία με δυστυχώς δυσάρεστα συμβάντα. Η σφοδρή καταιγίδα που ξέσπασε, πρωτοφανής για πολλές περιοχές όπως και αυτή της Πολύχνης, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος το Σάββατο που μας πέρασε, ένας νεαρός, ο οποίος στην προσπάθειά του να διασχίσει ένα ρέμα στην Πολύχνη πνίγηκε δυστυχώς με το αυτοκίνητό του. Βρέθηκε το άψυχο σώμα του αρκετά μακριά από το όχημά του. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα έχει ανοίξει για άλλη μια φορά και απολωστή, θα λέγαμε, η συζήτηση για το τι γίνεται με τον καθαρισμό των ρεμάτων, ποιος έχει την πλήρη αρμοδιότητα και αν τελικά τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία με τη μορφή που σημειώνονται λόγω μιας κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Το Σάββατο βρέθηκε στο ΣΕΙΣΟΥ μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη και την Πολιτική Προστασία, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η μειοψηφία του Χρήστου Γιαννούλη έθεσε το ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης καθαρισμού του ΣΕΙΣΟΥ για να πάρει την απάντηση από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζικώστα, ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση ουσιαστικά είναι υπεύθυνη για μία σειρά δραστηριοτήτων που θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο δάσος του ΣΕΙΣΟΥ. Ακολούθησαν επιστολές από τους δημάρχους, οι τρεις δήμοι που εμπλέκονται, γιατί ανήκουν κομμάτια του ΣΕΙΣΟΥ γεωγραφικά σε αυτούς. Είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη και Νεάπολης Σικαιών. Οι ανταπαντήσεις μεταξύ λοιπόν των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων δηλαδή αυτών των τριών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, ήταν αρκετά αιχμηρές. Τον τελικό λόγο είχε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι από σήμερα Δευτέρα ήδη ξεκινούν οι διαδικασίες καθαρισμού και απομάκρυνση όλων αυτών των κλαδιών, αποτέλεσμα της υλοτόμησης λόγω του φλοιοφάγου εντόμου. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις σύντομες δηλώσεις του κυρίου Χαρδαλιά και επιστρέφουμε. Επιστολών, δελτίων τύπου, ενημερώσεων, τραυγών, αναθεμάτων, οι δύο φορείς που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα του ΣΕΙΣΟΥ και δει η Περιφέρεια μαζί με την Πολιτική Προστασία και πάντα στη συνεργασία με το Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, εδώ και ένα μήνα αποφασίσαμε να δώσουμε λύση. Έχει ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, όλες εκείνες οι τεχνικές μελέτες και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες του για τις τεχνικές εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Και από την Δευτέρα ξεκινάνε ο καθαρισμός του ΣΕΙΣΟΥ. 3.500 στρέμματα σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές που αποτελούν για μας μεγάλο πρόβλημα. Και ευελπιστούμε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον μεγάλο κίνδυνο που ελοχεύει για το πνεύμονα αυτό. Σαφώς αυτή είναι μία παρέμβαση η οποία έρχεται να αναδείξει ότι το δόγμα μας έχει αλλάξει. Όπου υπάρχει η γραφειοκρατία, προφανώς και περιμένουμε, και είναι εξαιρετική η δουλειά που κάνει και ο αρμόδιος υφυπουργός εδώ, ώστε να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις για να μην έχουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, το δόγμα μας είναι όπου υπάρχει κίνδυνος, εμείς παρεμβαίνουμε. Διότι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη περιουσία, το φυσικό περιβάλλον είναι πάνω και πέρα από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή συζήτηση ή ανάλυση. Το έχω ξαναπεί, πολλή ανάλυση φέρνει παράλυση. Στην Ελλάδα το έχουμε πληρώσει και δυστυχώς το έχουμε πληρώσει και σε ανθρώπινες ζωές. Το ζήτημα που αφορά στο καθαρισμό ή το ΣΕΙΣΟΥ δεν είναι το μόνο. Επιχειρησιακά επικαιροποιούμε το σχέδιό μας. Το ΣΕΙΣΟΥ θα κλείνει και στο Τριάρι σε συνεννόηση και με την Περιφέρεια και με τα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το προφυλάξουμε και από τον οποιοδήποτε περαιτέρω κίνδυνο. Ενισχύονται οι περιπολίες και σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη, εκτός από το μεσαίου τύπου, έχει και ένα βαρέως τύπο ελικόπτερο, το οποίο ήδη έχει βρεθεί, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο και το οποίο στις επόμενες τρεις μέρες μπαίνει σε ετοιμότητα για να μπορέσει να συνδράμει τόσο στο ΣΕΙΣΟΥ όσο και στη Χαλκιδική, που αποτελεί για μας ένα σημείο, αν θέλετε, επικινδυνότητας και ανησυχίας. Τώρα, την περασμένη Παρασκευή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης. Είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Συζητήθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα Βαλκάνια, τον οδικό τουρισμό γενικότερα, οι διαδικασίες που πρέπει
να επιταχυνθούν με κάποιο τρόπο, ίσως με την στελέχωση με επιπλέον άτομα στους συνοριακούς σταθμούς της χώρας, έτσι ώστε η είσοδος των επισκεπτών να γίνεται πολύ πιο γρήγορα και άμεσα. Επίσης, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης και το δικαστικό μέγαρο με τις παρεμβάσεις που εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη. Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα είχε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Θεοχάρης διαβεβαίωσε πως το άνοιγμα του τουρισμού δεν εισάγει κανέναν κίνδυνο, καθώς η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Ειδικά στα χερσαία σύνορα έχουμε μια θετικότητα 5 της χιλής. 5 της χιλής είναι μια πολύ μικρή θετικότητα και πάντως πολύ μικρότερη και από την υπόλοιπη χώρα μας. Άρα το άνοιγμα του τουρισμού δεν εισάγει κίνδυνο, είναι πραγματικά το σχέδιο πολύ καλά μελετημένο, αλλά κυρίως πολύ καλά υλοποιημένο. Για το σημαντικό θέμα της καθυστέρησης στα σύνορα για τους Βαλκάνιους επισκέπτες, για το οποίο μάλιστα κάνουν συνεχή παράπονα και οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα επιτραπεί η χρησιμοποίηση του rapid test, που θα διευκολύνει τη διέλευση των τουριστών στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα μειώσει ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι αναγνωρισμένο, αλλά έπρεπε για τις πρώτες μέρες να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί, που είναι το κόστος του test PCR πριν έρθει κάποιος από το εξωτερικό, αλλά ιδιαίτερα από τα Βαλκάνια, όπου το κόστος αυτό σε σχέση με το μέσο μισθό καταλαβαίνετε ότι είναι δυσανάλογο. Παράλληλα, ο κύριος Θεοχάρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό. Τα δεδομένα της χώρας μας, ανά περιφερειακή ενότητα, είναι γνωστά στους τουρίστες. Έχουμε φτιάξει χάρτη, ο οποίος είναι και στα αγγλικά, και συνεπώς είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Το γεγονός των εμβολιασμών και της προθυμία μας, αυτό θα είναι το μεγάλο μας εργαλείο. Και βλέπουμε βέβαια και τη σχέση μεταξύ κρουσμάτων και περιοχών ποσοστού εμβολιασμού. Πέφτουν τα κρούσματα όσο ανεβαίνει το ποσοστό του εμβολιασμού. Αυτό είναι ένα τεράστιο εργαλείο, τεράστιο όπλο σε όλες τις συζητήσεις με τους travel agents, με τους tour operators, με τις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Η σημασία του τουρισμού για τη Βόρεια Ελλάδα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο, ο Υπουργός ξεκίνησε μαραθώνιο διεθνών επαφών από χώρες προέλευσης τουριστών που επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα, όπως η Σερβία, η Ρουμανία, η Πολωνία και η Ρωσία. Ιδιαίτερο το ενδιαφέρον να έρθουν στη Βόρεια Ελλάδα, στις παραλίες της, οι τουρίστες οι οποίοι είναι εδώ κοντά μας, από τη Ρωσία και προς τα κάτω. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έκανε λόγο για μια δύσκολη τουριστική περίοδο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Για μας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο τουρισμός είναι ο ένας από τους τρεις βασικότατους πυλώνες της οικονομίας μας. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία 3 χρόνια είναι πια η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών. Και αυτό το momentum δεν πρόκειται και δεν θα αφήσουμε να χαθεί. Ο κύριος Τζιτζικώστας επισήμανε ότι ο δικός τουρισμός είναι το κλειδί για να πάει καλά ο τουρισμός στην περιοχή και ζήτησε τη βοήθεια της κυβέρνησης για να λειτουργήσουν σωστά όλοι οι διασυνοριακοί σταθμοί. Να λειτουργούν όλοι οι διασυνοριακοί σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεύτερον, να υπάρχει ειδική λωρίδα για τους εμβολιασμένους για να μην καθυστερούν όσοι έχουν τα πιστοποιητικά από 1η Ιουλίου και μετά. Και τρίτον, να αυξηθεί το προσωπικό του ΕΟΔΗ προκειμένου να διενεργούνται γρήγορα τεστ, rapid ή άλλα, στα σύνορα για όσους δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας υποδέχτηκε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κότσιρα, όπου είχαν συζήτηση για δομές που χρήζουν βελτίωσης. Μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με την προσπάθεια για επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης είναι και η ψηφιοποίηση. Η κυβέρνηση και όλα τα συναρμόδια υπουργεία κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να υπάρξει βελτίωση των συνθήκων και των λειτουργιών που αφορούν στη δικαιοσύνη, ώστε να επιτύχουμε τον εφικτό στόχο και τον πολυπόθητο στόχο εδώ για πάρα πολλά χρόνια της επιτάχυνσης και της υποστήριξης του χώρου της δικαιοσύνης για όλη την ελληνική κοινωνία. Οι δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώς και το θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα δικαστικά μέγαρα και τις δομές δικαιοσύνης. Είναι ένα θέμα βαθιά κοινωνικό, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε πάρα πολύ σύντομα και με πολύ επαρκή τρόπο. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα αξιακό και είναι θέμα μείζωνος προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Δεν είναι καθόλου ανεκτό και δεν πρόκειται να γίνει από εμάς ανεκτό το 2021
να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν και να βγουν εύκολα στα δικαστήρια. Περιφερειάρχης και υφυπουργός δικαιοσύνης δεσμεύτηκαν για από κοινού δράσεις και συνεργασία, ώστε κερδισμένοι να βγουν όλοι οι πολίτες. Τώρα πάμε να δούμε τα κρούσματα που έχει ανακοινώσει η ΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο. Πανελλαδικά λοιπόν έχουμε 472 νέα κρούσματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 18 θανάτους και 353 ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ο αριθμός των κρούσματων το τελευταίο 24ωρο ανεβάζει το συνολικό αριθμό των κρούσματων στη χώρα μας στις 415.401. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, τα 29 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι στο εξωτερικό. Οι νέοι θάνατοι ασθενών, όπως είπαμε, είναι 18 και συνολικά από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 12.443 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 353 με διάμεση ηλικία τα 67 έτη. Το 87,3% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.563 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 66, ενώ ο μέσος όρος εισαγωγών του 7ημέρου είναι 106 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 43 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 78 έτη, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο. Στην Θεσσαλονίκη τώρα, να δούμε τον αριθμό των κρουσμάτων βάσει των ίδιων στοιχείων. Δεν έχουμε αναλυτικά βέβαια τα στοιχεία που αφορούν την κεντρική Μακεδονία. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Γνωρίζουμε το συνολικό αριθμό της Μακεδονίας. Θα δούμε στη συνέχεια και τη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Μία νέα έρευνα τώρα και μελέτη συγκεκριμένα που μιλάει για τη φυσική ανοσία όσον αφορά την νόση από κορονοϊό και λέει ότι μπορεί να διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε όσους προηγουμένως αρρώστησαν από κορονοϊό. Η φυσική ανοσία λοιπόν έχει την ιδιότητα να παράγονται αντισώματα μετά από τη λίμωξη με τον κορονοϊό και να συνεχίζουν να εξελίσσονται σε βάθος μίας περίοδου 6 έως και 12 μηνών, να ενισχύονται περαιτέρω μέσω του εμβολιασμού. Όλα αυτά σύμφωνα με νέα επιστημονική αμερικανική έρευνα. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η φυσική ανοσία μπορεί να διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα σε όσους προηγουμένως αρρώστησαν από COVID-19 και επιπλέον ότι οι άνθρωποι αυτοί που θα κάνουν το εμβόλιο, τουλάχιστον τη μία δόση του εμβολίου, θα είναι πιθανότητα προστατευμένοι και από τις παραλλαγές του SARS-CoV-2. Οι ερευνητές με επικεφαλής καθηγητή του Πανεπιστημίου Ροκφέλλερ της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση, ανέλησαν δείγματα από 63 άτομα συγκεκριμένα που είχαν αναρρώσει από COVID-19 μέσα στο 2020. Από αυτά λοιπόν τα άτομα, τα 26 είχαν τουλάχιστον κάνει μία δόση του εμβολίου της Moderna ή της Pfizer-BioNTech. Διαπιστώθηκε ότι 12 μήνες μετά, έως 12 μήνες μετά, τα αντισώματα που παράγονται από τα κύτταρα μνήμης Β αυξήθηκαν σε εύρος και ισχύ. Όταν στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί εμβολιάστηκαν, συνέχισαν να παράγουν αντισώματα που ήταν άκρως αποτελεσματικά κατά των παραλλαγών του κορονοϊού. Ένα έτος μετά την αρχική λίμωξη με κορονοϊό, η εξουδετερωτική δραστηριότητα των αντισωμάτων έναντι των παραλλαγών του κορονοϊού ήταν μικρότερη σε όσους ανθρώπους δεν είχαν εμβολιαστεί και είχαν μόνο αρρωστήσει έναντι όσων είχαν εμβολιαστεί μερικούς μήνες μετά την ασθένειά τους. Αυτό κατά τους ερευνητές επιβεβαιώνει ότι ο εμβολιασμός αυξάνει την ανοσία σε όσους ήδη αρρώστησαν από COVID-19. Επίσης, οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι αν τα κύτταρα μνήμης Β εξελίσσονται με παρόμοιο τρόπο και στους εμβολιασμένους που δεν έχουν αρρωστήσει, τότε μία ενισχυτική αναμνηστική δόση εμβολίου θα μπορεί πιθανότητα να δημιουργεί επαρκή προστατευτική ανοσία και έναντι των παραλλαγών του κορονοϊού. Τα δύο βασικά όπλα της ανοσολογικής απόκρισης είναι τα φλεφοκύτταρα που επιλεκτικά καταστρέφουν τα μολυσμένα από τον ιό ανθρώπινα κύτταρα και τα εξουδετερωτικά αντισώματα
που εμποδίζουν τον ιό να μολύνει τα κύτταρα του σώματος ουσιαστικά. Ζωτική στη συνέχεια είναι η δημιουργία μνήμης στον οργανισμό έναντι του ιού, η οποία επιτυχάνεται από τα κύτταρα Β και Τ που παραμένουν σε ύπνωση και ενεργοποιούνται μόλις συναντήσουν ξανά τον εισβολέα κάποια στιγμή στο μέλλον. Βέβαια, μέχρι στιγμής παραμένει αβέβαιο πόσο ακριβώς μπορεί να διαρκεί αυτή η ενωσιακή μνήμη. Η νέα μελέτη καταλήγει στην εθαρρυντική διαπίστωση ότι μπορεί να διαρκεί αρκετά. Η αρχική φυσική ενωσιακή αντίδραση διαρκεί πέρα από τους 6 μήνες και ενισχύεται περαιτέρω αν ο πρώην ασθενής εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν νοσήσει και εμβολιαστούν, φαίνεται πως είναι διπλά προστατευμένοι τελικά έναντι του SARS-CoV-2. Μουσική λοιπόν από το Σάββατο το βράδυ στα καταστήματα εστίασης, σύμφωνα με τη νέα χαλάρωση των μέτρων που ανακοινώθηκε από τα μέσα της εβδομάδας. Μετά από πολλούς μήνες, φυσικά αφού ήταν κλειστή η εστίαση, άνοιξε και μετά από πολύ καιρό επανήρθε και η μουσική σε αυτούς τους χώρους. Οι περιορισμοί που παραμένουν βέβαια είναι η μάσκα, η χρήση της σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και κάποιοι άλλοι που αναμένεται στο επόμενο διάστημα να αρθούν. Πάντως, σε εσωτερικούς χώρους δεν θα είναι ένα μέτρο. Η άρση της χρήσης μάσκας δεν θα είναι ένα μέτρο που φαίνεται τελικά πως θα δούμε σύντομα, ακόμη και αν έχουμε περαιτέρω βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ τώρα με τα καταστήματα εστίασης όσον αφορά τη μουσική. Τα καταστήματα εστίασης υποδέχονται κανονικά την πελατεία τους εδώ και 1,5 περίπου μήνα, έπειτα από την πολύμηνη καραντίνα ελαίου κορονοϊού. Όμως από το άνοιγμα αυτό έλειπε ίσως το σημαντικότερο, η μουσική. Ωστόσο, η μεγάλη στιγμή για καταστηματάρχες και πελάτες έφτασε, καθώς από αύριο Σάββατο θα επιτρέπεται η ελεύθερη μετάδοση μουσικής σε ανοιχτά καταστήματα εστίασης με καθήμενους. Κύριος, δεν ήτανε. Ήταν ένα, για μένα, λάθος. Δεν έπρεπε να σταματήσει αυτό, η μουσική δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Ένα καλό βήμα για μπροστά. Αρκετά καλά. Ίσως λίγο να πάρουμε αέρα. Ήρθε η ώρα, καλοκαίρι είναι. Αυτή η απόφαση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, σκόρπισε ενθουσιασμό σε όλους, οι οποίοι περίμεναν με ανυπομονησία να δοθεί το πράσινο φως και να παίζεται μουσική στα μαγαζιά. Πώς και πώς περιμένουμε, επιτέλους. Να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα με τη μουσική να βοηθήσει παραπάνω, γιατί χωρίς μουσική τα μαγαζιά είχαν ένα πρόβλημα οχλαγωγίας. Ακούγαμε πιάτα, ποτήρια. Οι πελάτες μεταξύ τους ακούγαν συζητήσεις, οπότε μπαίνουμε σε ένα άλλο μοτίβο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Όπως λένε, είναι δύσκολο να διασκεδάσεις και να περάσεις όμορφα στην έξοδό σου χωρίς να ακούς μουσική. Οπότε η κυβερνητική απόφαση ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ώστε ο καφές, το ποτό και το φαγητό να αποκτήσουν μια διαφορετική γεύση. Είναι συμπλήρωμα το οποίο χρειάζεται. Περιμένατε, γιατί? Όλος ο κόσμος το περιμένει. Είναι κάτι το διαφορετικό το οποίο έχει λείψει. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα. Όταν τρως να έχει λίγο μουσική, όταν είσαι έξω, να μπορείς να μιλήσεις, να ακούς όμως κιόλας. Είναι ευχαρίστηση. Με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, καταστηματάρχες και κόσμος τονίζουν πως από αύριο ξεκινάει μια νέα λειτουργία των καταστημάτων, καθώς τα πάντα επιστρέφουν πλέον για τα καλά στην κανονικότητα. Χαρούμενος, ενθουσιασμένος. Είναι ένα πράγμα το οποίο λείπει από την εστίαση αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα δώσει μια όθηση στον κόσμο να βγει λίγο παραπάνω, να γυρίσουμε λίγο στα παλιά. Να βγούμε στα μπαράκια και στα κλαμπ, είμαστε πολύ καιρό μέσα, είμαστε νέα παιδιά, θέλουμε να το ζήσουμε, αυτά. Μουσική είναι απαραίτητη. Μουσική είναι απαραίτητη, ναι. Πας στο μαγαζί και είναι πολύ πιο βαρετά άμα δεν έχει μουσική. Με δεδομένη και την έλευση των τουριστών για την καλοκαιρινή περίοδο, οι καταστηματάρχες περιμένουν μεγάλη προσέλευση κόσμου στα μαγαζιά τους, που φυσικά θα σημαίνει και σημαντική αύξηση του τζίρου τους, που μέχρι τώρα ήταν μειωμένος δραματικά. Τώρα να δούμε τα κρούσματα στην Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός τους είναι 48 νέες μολύνσεις, όπως ανακοινώνει ο ΕΟΔΗ βάσει των τελευταίων στοιχείων του 24ωρου. Στην Κεντρική Μακεδονία συνολικά έχουμε 21 κρούσματα. Ειδικότερα τώρα 7 στην Ιμαθία, 1 στο Κιλκής, 3 στην Πέλα, 8 στην Πιερία, 1 στις Σέρες και 1 κρούσμα στη Χαλκιδική. Στην Αττική εντοπίστηκαν 181 μολύνσεις. Και τα πάντα προχωράνε όσον αφορά το ψηφιακό πιστοποιητικό. Υπεγράφει ήδη ο κανονισμός. Οι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρευρέθηκαν στην επίσημη τελετή υπογραφής του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος στην νομοθετική διαδικασία. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σύμβολο αυτού που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη, για μια Ευρώπη που δεν παρασύρεται όταν δοκιμάζεται, μια Ευρώπη που μεγαλώνει όταν αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η Ένωση μας έδειξε και πάλι ότι δουλεύουμε καλύτερα όταν συνεργαζόμαστε, τονίζεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από κοινού. Επισημαίνεται ότι ο κανονισμός του ψηφιακού πιστοποιητικού συμφωνήθηκε μεταξύ των οργάνων σε χρόνο ρεκόρ 62 ημερών. Τι είναι τώρα και πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό? Είναι το έγγραφο με το οποίο ένας πολίτης μπορεί να ταξιδέψει ταχύτερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εκδίδουν όλοι οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου, που έχουν αναρρώσει από την νόσο COVID-19. Το πιστοποιητικό εκδίδεται δωρεάν από τις εθνικές αρχές των χωρών και αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, καθώς και από την Ελβετία, την Ισλανδία, την Νορβηγία και τον Λιχτενστάιν. Το πιστοποιητικό θα διατίθεται στην εθνική γλώσσα και στα αγγλικά. Αποτελείται από έναν κωδικό QR που εμφανίζεται σε συσκευή ή εκτυπωμένος και από ψηφιακή υπογραφή που επαληθεύεται μέσω της πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε θα είναι έτοιμο τώρα? Θα είναι ενεργό από την 1η Ιουλίου και θα εκδίδεται δωρεάν. Στη χώρα μας βέβαια ήδη εκδίδεται, είδαμε ότι ήμασταν η πρώτη χώρα που το έθεσε σε λειτουργία. Το σύστημα θα λειτουργεί για 12 μήνες με ημερομηνία έναρξη την 1η Ιουλίου. Αν μια χώρα δεν είναι έτοιμη να εκδώσει από εκείνη την ημερομηνία πιστοποιητικό, υπάρχει περίοδος σταδιακής εφαρμογής 6 εβδομάδων, κατά την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές αποδεικτικού που θα πρέπει να είναι αποδεκτές και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιστοποιητικό τώρα διευκολύνει τους πολίτες να ταξιδεύουν με ασφάλεια στην Ευρώπη, αποδεικνύει ότι έχει εμβολιαστεί ο κάθε πολίτης ή έχει αρνητικό αποτέλεσμα ή ότι έχει αναρρώσει. Περιλαμβάνει πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο, στο ψηφιακό πιστοποιητικό, το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης του κατόχου του, την ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο και το διαγνωστικό έλεγχο ή την ανάρρωση, το μοναδικό, όπως είπαμε, αναγνωριστικό κωδικό. Αυτά τα δεδομένα παραμένουν στο πιστοποιητικό και δεν αποθηκεύονται ούτε διατηρούνται όταν το πιστοποιητικό επαληθεύεται μέσω του κωδικού QR από τους ελεγκτές. Όλα τα άλλα δεδομένα υγείας παραμένουν στην Εθνική Αρχή που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID. Οι κάτοχοι ισχύοντος ψηφιακού πιστοποιητικού δεν θα πρέπει καταρχήν να υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους ή καραντίνα όταν ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποδέχονται πιστοποιητικά εμβολιασμού μόνο για εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν οι χώρες να αποφασίσουν να το επεκτείνουν και στους ταξιδιώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν άλλο εμβόλιο. Από μόνο του φυσικά δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο και επίσης δεν χρειάζεται να το έχει κάποιος μαζί του, αλλά σίγουρα θα διευκολύνει το ταξίδι του. Όπως είπαμε, θα εξαιρείται από τους διαγνωστικούς ελέγχους ή την καραντίνα ο κάτοχός του. Για να βοηθηθούν οι χώρες να θεσπίσουν συντονισμένα μέτρα για την προστασία της δημόσιας τάξης, επιτρέποντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο εξέδωσε και επικαιροποιημένη σύσταση όσον αφορά τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύσταση περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με κοινά κατώτατα όρια κατά την εξέταση των περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας και ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά πιθανά μέτρα για ταξιδιώτες που προέρχονται από περιοχές υψηλότερου κινδύνου. Περνάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο μας. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή με το δεύτερο μέρος και να δούμε όλα τα νεότερα όσον αφορά την πανδημία και τους εμβολιασμούς από το Υπουργείο Υγείας. Σε λίγα λεπτά πίσω.